Κύριε Χουντή, μας είπε ότι έπεισε σήμερα ο Σαμαράς εδώ στην ομιλία του. Βέβαια, εσείς ως Ευρωβουλευτής, για δώσε μας δύο την εικόνα στην Ευρώπη, γιατί μας έδωσε μια εικόνα που έχει αλλάξει για τους Έλληνες. Δηλαδή, οι Ευρωπαίοι άρχισαν και μας βλέπουν με ένα θετικό μάτι. Δεν ξέρω αν ισχύει αυτό. Με ένα θετικό μάτι μας λυπούνται, θα το δούμε αυτό. Και δεύτερο, να μας σχολιάσετε και λιγάκι τα όσα είπε ο Σαμαράς, ο οποίος σας ταύτισε και σήμερα με τα ακραία στοιχεία. Ξεκινάω από το δεύτερο, καθώς παρακολούθησα με προσοχή την ομιλία του κυρίου Σαμαρά και κατάλαβα και εγώ και όσοι παρακολουθήσανε γιατί ο κύριος Σαμαράς ανέβηκε σαν κλέφτης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, γιατί κρύφτηκε και κρύβεται από τους δημοσιογράφους και γενικώς γιατί κρύβεται και από τη Βουλή. Και το λέω αυτό γιατί ο μονόλογός του που προσπάθησε να υπερασπιστεί την πολιτική όχι μόνο δεν έπεισε, αλλά νομίζω ότι ήταν διάχυτος ο φόβος, πολιτική εκτίμηση κάνω, ότι δεν θα αντέξει πολύ αυτή η πολιτική. Θα σας έλεγα ότι τα στοιχεία που ανέφερε σε μια σειρά από επιτεύγματα εντός εισαγωγικών δεν είναι και τα πραγματικά και όσο αφορά την ύφεση, την ανεργία κτλ. Και πάω κατευθείαν στο πρώτο ερώτημα, στο πρώτο σκέλος για να μην, αν θέλετε κάτι να με ρωτήσετε για να σας το τεκμηριώσω, το πώς μας βλέπουν στην Ευρώπη. Εκεί λοιπόν με αφορμή την επίκαιρη συζήτηση που γίνεται αυτή την περίοδο, τι γίνεται με το οικονομικό πρόγραμμα. Δεν ξέρω, με ακούτε? Σας ακούω, ναι. Ναι, ναι, με το οικονομικό πρόγραμμα η απάντηση των Ευρωπαίων, το πώς μας βλέπουν και πώς δεν μας βλέπουν είναι συμπέρασμα πια του καθενός, η απάντηση των Ευρωπαίων και αναφέρομαι στις δηλώσεις του κυρίου Ντράγκη, του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας, ναι, και του κυρίου Ντάιζελμπλουμ στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων που ήμουν παρόν και τον ρώτησα και πάλι γι' αυτό, ήταν ότι το πιο πιθανό είναι ότι η Ελλάδα, η ελληνική οικονομία δεν θα βγει στις αγορές το 2014 και επομένως θα χρειαστεί ένα πρόσθετο πακέτο πρόγραμμα οικονομικής στήριξης με προϋποθέσεις και όρους, δηλαδή ουσιαστικά ένα νέο μνημόνιο. Αυτό ακυρώνει όλη αυτή την κύριε λογική Χουντή, βάλτε μια ανατελεία παρακαλώ. Νέα μετρολογία δεν την αντέχει ο τόπος. Γιατί να βγει τόσο επιθετικά σήμερα ο Πρωθυπουργός από τη στιγμή που ο Ντράγκη ανακοίνωσε νέο δάνειο, νέο πακέτο μέτρων και ο Ντάιζελμπλουμ μας είπε ότι δεν θα βγούμε στις αγορές πριν από το 2014. Γιατί να εκτεθεί ο Πρωθυπουργός? Μήπως έχει έναν άσο στο μανίκι του? Αν άσο στο μανίκι του, κύριε Παναγιώτου, είναι το ότι θα φέρουμε το πρωτογενές πλεόνασμα στο τέλος του χρόνου, γιατί ξέρετε και αυτό είναι ας πούμε ισχυρισμός ή τουλάχιστον δεν έχει επιτευχθεί αυτό θα γίνει, αν θα γίνει στο τέλος του χρόνου. Και μετά όπως είδατε την αισιόδοξη πλευρά της προοπτικής αυτό ήταν της λογικής θα δούμε, γιατί είπε θα δώσουμε συνταξιούς θα δούμε, τότε δεν ξέρω πόσο πιστικό ήταν η αντιστροφή της πραγματικότητας, έτσι δεν είναι? Διότι όταν δεν απαριθμείς την καταστροφή που έχει φέρει αυτή η πολιτική και γι' αυτό σας είπα τα στοιχεία, η ανεργία, η ύφεση, το ποσοστό της φτώχειας, οι νέοι που φεύγουν, όλα αυτά τα έχετε καταμαρτυρήσει και λες ως αισιόδοξη προοπτική θα δούμε, καταλάβατε ότι είναι μια υπερασπιστική πλευρά που δεν πείθει και γι' αυτό είπα και τα προηγούμενα, τα οποία βεβαίως είναι στην κρίση και τη δική σας και στην κρίση της ελληνικής κοινωνίας και των εργαζομένων που κρίνουν και εμάς και τον κύριο Πρωθυπουργό και αυτά που λέμε εμείς και αυτά που λέτε και εσείς. Γι' αυτό τα είπα αυτά, ναι. Εγώ δεν βλέπω όμως γιατί να βγει τόσο επιθετικά. Θα μπορούσε να πει, θα δούμε, παλεύουμε την οικονομική κρίση, ενδεχομένως βλέπω φως στο τούνελ στην άκρη του, στο τέλος του χρόνου. Γιατί να βγει και να πει όχι σε άλλα μέτρα, δεν υπάρχει περίπτωση? Μα, κοιτάξτε, αυτό είναι πραγματικά είναι ένα κεντρικό πρόβλημα. Αλλά σας θυμίζω κύριε Παναγιώτη, αλλά ότι και αυτό, πέρυσι είπα ότι δεν θα έχουμε μέτρα. Ναι, ναι, αυτό το ακούγαμε από όλους τους υπερασπιστές και τους εφαρμοστές των μνημονίων και των μεσοπροθέσμων, που ήταν πιο συγκεκριμένα τα μέτρα, που έλεγαν δεν υπάρχουν άλλα μέτρα. Δεν υπάρχουν άλλα μέτρα. Θυμόσαστε ότι με αυτή την φιλολογία, ή αν θέλετε με αυτή την επιχειρηματολογία, δεν πρόκειται περί φιλολογίας, πρόκειται περί συγκεκριμένων πραγμάτων, έχουμε βγάλει όλα αυτά τα χρόνια της κρίσης, κάθε φορά τις παραμονές, να το υπογραμμίσω γι' αυτό, γιατί αυτό ισχυρίστηκα, τις υπογραφές νέων μνημονίων. Η πραγματικότητα τα διέψευσε. Ήδη και αυτά που λέγονται τώρα, που ουσιαστικά πρόκειται για νέα μέτρα, διότι υπάρχουν κενά στο χρηματοδοτικό, στα χρηματοδοτικά, υπάρχουν κενά όσο αφορά τον ισχυρισμό ότι εμφανίζεται πρωτογενές πλεόνασμα, καθώς είναι στη δημιουργική λογιστική, υπάρχουν κενά όσο αφορά την εισπράξη φόρων, με την έννοια την εισπράξη εσόδων από εκεί που πρέπει να τα εισπράξει,
Και δεν φάνηκε από πουθενά ότι εδώ υπάρχει μια ανάκαμψη και μια πρόοδος. Αντίθετα, χαράτσια και νέα μέτρα και ενδεχομένως νέες περικοπές μισθών και συντάξεων στους εργαζόμενους. Εάν αυτό δεν έχει πείσει η επανάληψη αυτού, ο ισχυρισμός βεβαίως είναι πρωθυπουργικός, που θα σας έλεγα και για να μην το ας πήγαινε σε μια συνέντευξη λοιπόν και ένας συνάδελφός σας, όπως καλή ώρα με ρωτάτε εσείς και καλά κάνετε, να το ρωτήσω πού στηρίζετε την αισιοδοξία σας κύριε Πρωθυπουργέ και τι σημαίνει ότι θα πάρουμε νέα μέτρα. Σωστό και αυτό. Θα μπορούσε όμως ο ΣΥΡΙΖΑ να έχει εισπράξει κάτι παραπάνω κύριε Χούντι, γιατί δεν βλέπουμε δημοσκοπικά να ανεβαίνετε πολύ, με την έννοια ότι η ελληνική κοινωνία πραγματικά περνάει δύσκολες στιγμές, δύσκολες ώρες και θα μπορούσε και να είναι καταδικαστική απέναντι σε μια κυβέρνηση. Εσείς γιατί δεν το εισπράτετε αυτή την απόλυση? Το ότι είναι καταδικαστική σε αυτή την κυβέρνηση νομίζω δεν χρειάζεται να το μας το πούν κάποιες δημοσκοπήσεις ή όχι. Το λένε οι τσέπες μας, αναφεσβήτητα. Ναι, θα σας πω. Διότι γνωρίζετε και εσείς ζείτε και έχετε και ως ενδεχομένως, όχι, ως εργαζόμενος σίγουρα, οικογενειάρχης πιθανόν, ναι, έχετε ακριβώς. Και εσείς και συζητάτε με τον κόσμο, δεν είναι κανένας ευχαριστημένος και μάλιστα είναι σε κατάσταση απελπισίας η πλειοψηφία και σου λέει πού θα πάει αυτή η κατάσταση. Τώρα, σε αυτό που με ρωτάτε, αυτή η απογοήτευση, αυτή η αγανάκτηση πολλές φορές, το αν θα πάρει πολιτική έκφραση, αυτό είναι κάτι που θα κριθεί στην πορεία και στο τέλος τελικός κριτής είναι η κάλπη. Οι δημοσκοπήσεις ξέρετε ότι επηρεάζονται με τον ένα τον άλλο τρόπο. Άλλες φορές εμφανίζονται το ΣΥΡΙΖΑ να προηγείται και άλλες φορές εμφανίζει τη Νέα Δημοκρατία να προηγείται. Επομένως είναι κάτι το, ας πούμε, το προσωρινό. Θα σας έλεγα αν υπάρχει πια και υπάρχει τέτοιο κεντρικό ερώτημα και επειδή προσθέτω το λόγο και επειδή επίκειται υπογραφία νέο μνημονίο, η κυβέρνηση αν δεν ανατραπεί από τις κινητοποίησεις και από τις αντιστάσεις του λαού είναι υποχρεωμένη να πάει να ζητήσει ανανέωση της εντολής για νέα μνημόνια αν είναι αυτή πριν η προοπτική, επομένως ας πάει να κάνει εκλογές. Πριν από λίγο ο Αντώνης Σαμαράς μας διαβεβαίωσε ότι τέλος τα μνημόνια, βγαίνουμε από τα μνημόνια μας διαβεβαίωσε τέλος του χρόνου. Αυτό μας είπε. Μα σας είπα και μπορώ να σας το τεκμηριώσω, πώς να σας το πω αναλυτικά. Η τοποθέτηση των Ευρωπαίων, των δανειστών μας, αυτών που πολλές φορές λένε την αλήθεια περισσότερο από εμάς, ξεκινάω από τις τελευταίες και οριστικές δηλώσεις των Γερμανών που έχουν εκλογές, Μέρκελ και Σόιμπλε. Είπαν νέο πρόγραμμα. Ο κύριος Ντάιζελμπλουμ είπε υποπροποθέσεις. Να σας προσθέσω ακόμα ένα επιχείρημα για να δείτε ότι δεν είναι πρόσκαιρες εντυπώσεις. Έχουν γίνει τροποποίησεις, αν θέλετε, και στο χρηματοδοτικό πλαίσιο της Ευρωζώνης. Και κύριε Παναγιώτου, έχουν διατυπώσει και όχι μόνο για την Ελλάδα ότι οποιαδήποτε χρηματοδοτική υποστήριξη, δανεισμός από την πλευρά των μηχανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συνοδεύεται από μνημόνια, θα συνοδεύεται από προϋποθέσεις. Σας αναφέρω το άρθρο 136 της Συνθήκης Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επομένως, δεν το βγάζω από το μυαλό μου ή κάτι ισχυρισμό. Αυτό είναι. Επομένως, πάμε σε νέα μνημόνια. Και δεύτερο, αυτά τα μνημόνια δεν ξεπερνάνε όλα αυτά που λέμε την αντιμετώπιση του χρέους, διότι περιλαμβάνουν μέτρα τα οποία επιδιώκουν να μειώσουν τους μισθούς, τις συντάξεις και το ρόλο και τη θέση των εργαζομένων για να έχουμε, αυτό θα το έχετε αναλύσει, είσαστε έγκριτος δημοσιογράφος, για να έχουμε την περίφημη υποτίμηση, για να γίνουμε ανταγωνιστικοί, για να ξεπεράσουμε την κρίση. Επομένως, όλη η λογική των εφαρμοζόμενων πολιτικών πάει προς αυτή την κατεύθυνση. Καταλάβατε? Κατάλαβα. Και ένα τελευταίο. Δεν ρωτάω εσάς να βλέπετε εκλογές, αλλά τι βλέπουν οι Ευρωπαίοι για μας? Γιατί εσείς θα μου πείτε και βλέπω εκλογές και θέλω εκλογές γιατί είμαι ΣΥΡΙΖΑ. Τι βλέπουν οι Ευρωπαίοι? Ναι, δεν θα σας πω τίποτα πρωτότυπο. Άλλωστε, πια δημοσιοποιήθηκε με τέτοιο τρόπο που εγώ δεν χρειάζεται να το επιβεβαιώσω, ότι μετά τις γερμανικές εκλογές θα ελευθερώσουν εντός εισαγωγικών, θα δώσουν το πράσινο φως με ό,τι σημαίνει αυτό ή και θα υποχρεώσουν, σημειώστε το και αυτό, ορισμένες χώρες και όχι μόνο την Ελλάδα και την Πορτογαλία που ζει σε παρόμοια κατάσταση να πάνε, γιατί δεν θα γίνεται αλλιώς, να πάνε σε εκλογική αναμέτρηση. Επομένως, μετά τις γερμανικές εκλογές έτσι βγήκε, δεν κάνω εγώ τον έξυπνο, έτσι βγήκε και είναι και τεκμηριωμένο και θα σας έλεγα μάλιστα προσθέτοντας ένα ακόμα χρονικό όριο μέχρι το τέλος του χρόνου, διότι μετά η χώρα μας σαν χώρα ασκεί την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατά τη διάρκεια της Προεδρίας δεν ήθιστε, δεν συμφέρει, δεν προτείνεται, δεν εγκρίνεται να γίνονται εκλογές. Επομένως, το θέμα των εκλογών και για τους λόγους που σας ανέφερα είναι πάρα πολύ ορατό προώρων εκλογών μέσα σε αυτό το διάστημα μέχρι το τέλος του χρόνου. Πάντως, στους δημοσιογραφικούς διαδρόμους, τώρα θα κάνω λίγο προβοκατόρια και ερώτηση. Ακούγεται ότι οι Χριστιανοδημοκράτες δεν θα παραδώσουν ποτέ την εξουσία σε έναν Τσίπρα ή σε μια αριστερά, πόσο μάλλον σε αυτή την περίοδο.
Καλά, τώρα να μην το σχολιάσω αυτό. Εντάξει. Η δημοκρατία σημαίνει εναλλακτικές προτάσεις και εναλλαγή. Έτσι δεν, νομίζω ότι μπορεί. Σας εύχομαι ό,τι καλύτερο. Σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ομιλία. Να είστε καλά. Καλό σας απόγευμα. Αυτά λοιπόν, κυρίες και κύριοι.